Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των παραγωγών γάλακτος βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Τρίπολης στο Λεβίδι Αρκαδίας γύρω από όλα τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Είναι μια κίνηση στην οποία πρωτοστάτησε η Ένωση Τρίπολης με σκοπό να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους νέους και καινούριους να μάθουν 5 πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουν να καταστήσουν βιώσιμες και πετυχημένες τις μονάδες που κάνουν είτε με εγωπρόβατα είτε με οτιδήποτε άλλο είδος. Και αυτές οι μερίδες πάντα αποφέρουν ωφέλη κυρίως για τους κτηνοτρόφους αλλά και για όλα τα μέλη της παραγωγικής αλυσίδας όπως είναι οι έμποροι ζωοτροφών, οι παρασκευαστές ζωοτροφών, όπως είναι οι κτηνίατροι, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί μαθαίνουμε πράγματα ο ένας από τον άλλον. Και το ζητούμενο τελικά είναι να φτάνει αυτή η γνώση μέχρι τον τελικό αποδέκτη, ο οποίος πάντα είναι ο κτηνοτρόφος, ο οποίος θα παράγει και το τελικό προϊόν. Στη διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να γίνει η παραγωγή πιο παραγωγική, ποιοτική και ανταγωνιστική. Ο σκοπός της παρουσίασης της δικής μας είναι να παρουσιάσουμε ένα μοντέλο πιο παραγωγικό, ώστε να γίνουν μια κερδοφόρα επιχείρηση, πιο ελκυστική και να προσελκύσει και νέους στον κλάδο. Μιας και ο πρωτογενής τομέας μπορεί να θεωρηθεί πυλώνας ανάπτυξης για την εθνική οικονομία και κυρίως το γάλα και η φέτα, η οποία είναι όντως γίνεται ένα μεγάλο branding στο εξωτερικό στο όνομά της. Το κυριότερο που απασχολεί τον κτηνοτρόφο, εφόσον αποτελεί και βιοποριστικό επάγγελμα, έχει να κάνει περισσότερο με τα ζώα, με την υγεία των ζώων, με την παραγωγικότητά τους και κυρίως με την γαλακτοπαραγωγή και την κρεοπαραγωγή. Στο επίκεντρο βεβαίως και τα πολλά προβλήματα, όπως το κόστος διατροφής, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, αλλά και οι δύσκολες συνθήκες του καιρού, παράλληλα με το ενεργειακό κόστος και τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με τις ζωοτροφές, είναι ακριβές πολύ. Τα πετρέλαια, τα λιπάσματα έχουν φτάσει στο κατακόρυφο. Και είναι η δουλειά μας πολύ δύσκολη. Όλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε καιρικές συνθήκες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε θεούς και δαίμονες που λέμε. Δυστυχώς υπάρχει μια αβεβαιότητα στις μέρες μας, ειδικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι γίνεται στην Ουκρανία, ανεβαίνουν οι ζωοτροφές 100%. Ζούμε σε μια εποχή που είναι πολύ αβέβαιη.